Το God of War, κοινώς αναφερόμενος God of War 4 και God of War PS4, είναι ένα τρίτο προσώπου παιχνίδι δράσης περιπέτειας που αναπτύχθηκε από το Santa Monica Studio και δημοσιεύτηκε από τη Sony Interactive Entertainment. Κυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου 2018 για την κονσόλα PlayStation 4. Είναι η 8η δόση στη σειρά God of War και η συνέχεια του Θεού του Πολέμου 3 του 2010. Η ιστορία είναι μια νέα κατεύθυνση για τη σειρά, καθώς βασίζεται στην νορβηγική μυθολογία, ενώ όλα τα προηγούμενα παιχνίδια βασίστηκαν στην ελληνική μυθολογία. Ο πρωταγωνιστής σειράς Κράτος επιστρέφει ως κύριος χαρακτήρας και τώρα έχει ένα γιο που ονομάζεται Ατρίους. Ο Κράτος συνεργεί ως μέντορας και προστάτης του γιου του και προσπαθεί να κυριαρχήσει την οργή που τον οδήγησε για πολλά χρόνια. Αναφερόμενος επαναπροσδιορισμός για το franchise, το gameplay έχει ξαναχτιστεί πλήρως με μια σημαντική αλλαγή που ο Κράτος δεν χρησιμοποιεί πια τις διπλές αλυσίδες του. Χρησιμοποιεί ανταυτού ένα μαγικό τσεκούρι μάχης που ονομάζεται Leviathan Axe. Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η κάμερα. Το God of War χρησιμοποιεί μια φωτογραφική μηχανή που δεν είναι πάνω από τον ώμο σε αντίθεση με τη σταθερή κινηματογραφική κάμερα που παρατηρήθηκε στις προηγούμενες καταχωρήσεις. Υπάρχουν επίσης στοιχεία παρόμοια με τα παιχνίδια ρόλων και ο γιος του Κράτος μπορεί να προσφέρει βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα σύντομο παιχνίδι βασισμένο σε κείμενο που ονομάζεται God of War του Call of the Wilds κυκλοφόρησε την 1η Φεβρουαρίου 2018 μέσω του Facebook Messenger και ακολουθεί τον γιο του Κράτος για την πρώτη του περιπέτεια στα σκανδιναβικά βουνά. Το God of War έλαβε θετική κριτική για τις μάχες του, τα γραφικά, τον παγκόσμιο σχεδιασμό, την ιστορία και τους χαρακτήρες. Λαμβάνοντας 95% από το συγκρότημα αναθεώρησης του Metacritic, είναι το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο franchise. Έχει το δεύτερο υψηλότερο σκορ όλων των εποχών για ένα παιχνίδι PlayStation 4, ισόπαλο με το The Last of Us Remastered και το υψηλότερο αποτέλεσμα για ένα πρωτότυπο μη ανανεωμένο παιχνίδι PlayStation 4. Αυτή τη στιγμή είναι το υψηλότερο παιχνίδι PlayStation 4 του 2018, καθώς και το υψηλότερο βαθμολογημένο παιχνίδι του 2018 ανεξάρτητα από την πλατφόρμα. Το gameplay είναι πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες δόσεις, καθώς ξαναχτίστηκε από το μηδέν. Αν και η προηγούμενη κύρια δόση Ascension 2013 εισήγαγε το multiplayer στη σειρά, αυτή η νέα δόση είναι μόνο για έναν παίκτη. Η νέα δόση διαθέτει κάμερα τρίτου προσώπου, μία απόκληση από τις προηγούμενες δόσεις, η οποία χαρακτηρίστηκε από μία σταθερή κινηματογραφική κάμερα τρίτου προσώπου με εξαίρεση το 2D side-scroller Betrayal του 2007. Κινηματογραφικά το παιχνίδι παρουσιάζεται σε συνεχή βολή χωρίς περικοπές κάμερας. Οι εχθροί του παιχνιδιού προέρχονται από τη μυθολογία των Σκανδιναβών όπως οι Τρόλ, οι Όγκρ και οι Ντρόγκρ, καθώς και οι Παναπατριστές, τα όντα που στρεβλώνονται από τη Sailor Magic. Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι ο Κράτος δεν χρησιμοποιεί πια τις διπλές αλυσίδες του, καθώς τις έχασε στο τέλος του Θεού του Πολέμου 3 2010. Ανταυτού χρησιμοποιεί ένα μαγικό τσεκούρι μάχης που ονομάζεται Leviathan Axe, το οποίο μπορεί να ηχηθεί με διαφορετικές στοιχειώδεις ικανότητες και να ρηχτεί στους εχθρούς. Για παράδειγμα, το τσεκούρι μπορεί να κατακλείζεται από πάγο και ο Κράτος μπορεί να το εξφενδονήσει σε έναν εχθρό και να το καλέσει με μαγικό τρόπο στο χέρι του, παρόμοιο με το σφυρί του Θόρ. Ο Κράτος μπορεί επίσης να φορτίσει το τσεκούρι και να αφήσει μια έκρηξη ενέργειας που βλάπτει τους κοντινούς εχθρούς. Στο παιχνίδι, το τσεκούρι έχει ελαφρές και βαριές επιθέσεις. Οι βαριές επιθέσεις επιτρέπουν στον Κράτος να πετάξει τους εχθρούς στον αέρα. Οι μεγαλύτεροι εχθροί, όπως ο Κακοποιός, έχουν στόχους ακριβίας και ρίχνοντας το τσεκούρι σε αυτούς τους στόχους θα αναισθητοποιήσουν τον εχθρό. Το όπλο μπορεί επίσης να πεταχτεί σε περιβαλλοντικά αντικείμενα όπως ένα δοχείο για να προκαλέσει μια έκρηξη που θα βλάψει τους κοντινούς εχθρούς. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, αλλά στην ουσία δεν είναι ανοιχτό. Λόγω του ότι είναι ανοιχτό, οι παίκτες μπορούν να συναντήσουν προαιρετικές μάχες αφεντικών bosses εκτός από τα κανονικά bosses βασισμένα στην ιστορία. Τα γεγονότα γρήγορου χρόνου έχουν αλλάξει από προηγούμενα παιχνίδια. Οι εχθροί εμφανίζονται 2 μέτρα πάνω από τα κεφάλια τους, ένας για την υγεία και άλλος για την αναισθητοποίηση. Η πλήρωση του μετρητή αναισθητοποίησης βοηθά στην κατάκτηση πιο δύσκολων εχθρών. Όταν ο μετρητής υπερθέρμανσης είναι γεμάτος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Ανάλογα με τον εχθρό, ο Κράτος μπορεί να το σπάσει στο μισό ή μπορεί να τους αρπάξει και να τους πετάξει σε άλλους εχθρούς, μεταξύ άλλων πιθανών αποτελεσμάτων. Το God of War παρουσιάζει ένα πρόγραμμα απεικόνησης παιχνιδιού προγενέστερης απεικόνησης του Θεού του Πολέμου που τραβήθηκε από το τρέιλερ που παρουσιάστηκε στην αρχή του 2016. Ο Κράτος και ο γιος του μάχονται σε έναν εχθρό. Ο γιος του μπορεί να βοηθήσει στη μάχη όπως η βολή βλημάτων αστραπή στην εντολή του παίκτη με βάση τον προσανατολισμό της κάμερας. Το God of War διαθέτει στοιχεία παρόμοια με τα παιχνίδια ρόλων RPG όπως τα σημεία γνώσης της οξοβολίας καθώς και μια ικανότητα Spartan Rage με χρονική διάρκεια κατά τη διάρκεια της μάχης παρόμοια με την ικανότητα Rage των προηγούμενων δόσεων. Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, η ικανότητα Rage έχει ένα μετρητή που σταδιακά γεμίζει κατά τη διάρκεια της μάχης. Με αυτή την ικανότητα, ο Κράτος χρησιμοποιεί ισχυρές επιθέσεις με γυμνό χέρι σε αντίθεση με τα όπλα για να βλέπει σε μεγάλο βαθμό τους εχθρούς. Αν και το παιχνίδι παίζεται εξ ολοκλήρου Κράτος, υπάρχουν στιγμές που ο παίκτης μπορεί να ελέγξει παθητικά το γιο του Κράτος. Ένα κουμπί το οποίο είναι αφαιρεωμένο στο γιο του και η χρήση του εξαρτάται από το πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν ο παίκτης χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να κοιτάξει έναν εχθρό,
να πατήσει το κουμπί του και ο γιος του θα χρησιμοποιήσει το τόξο του για να πυροβολήσει βέλη στον εχθρό. Τα βέλη έχουν ελάχιστη επίδραση στην υγεία του εχθρού, αλλά αυξάνουν τον μετρητή της αναισθητοποίησης. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο γιος του βοηθάει στη μάχη, το πέρασμα, την εξερεύνηση και την επίλυση των puzzle. Όταν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αριθμό εχθρών, ενεργεί ελεύθερα ως απόσπαση της προσοχής για τους πιο αδύναμους, καθώς ο κράτος αγωνίζεται με τους ισχυρότερους. Εάν είναι πάρα πολλοί εχθροί, βγαίνει εκτός για το υπόλοιπο αυτής της μάχης. Όπως και ο κράτος, ο γιος του αποκτά νέες δεξιότητες, πανοπλίες και ειδικές ικανότητες όπως τα βέλη της αστραπής. Πρόκειται για ένα game που πρέπει να υπάρχει συλλογή κάθε gamer.